Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, γι' αυτό και ψάχνουν λύσεις στο πρόβλημα που επηρεάζει τόσο την εμφάνιση όσο και την ψυχολογία τους. Μαζί μας η δόκτωρα Αμαλία Τσιατούρα, δερματολόγος αφροδυσιολόγος, επιστημονική διευθύντρια της κλινικής αισθητικής και κλινικής δερματολογίας και πλαστικής χειρουργικής Cosmetic Derma Medicine, επιστημονικός συνεργάτης και αρμόδια ειδική δερματολόγος για τις συντηρητικές θεραπείες της τριχόπτωσης στην εξειδικευμένη κλινική μαλλιών Advanced Hair Clinics, για να συζητήσουμε εκτενέστερα το πρόβλημα αλλά και τις θεραπευτικές λύσεις που είναι διαθέσιμες σήμερα. Κύριε Τσιατούρα, πώς θα καταλάβει ένας άντρας ή μια γυναίκα που αντιμετωπίζει τριχόπτωση, αν είναι κάτι εποχιακό ή αν θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό? Πολύ σωστά το θέτετε. Η τριχόπτωση είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι εποχικό. Δηλαδή να εμφανίζει κανείς μια τριχόπτωση συνήθως κατά το τέλος της άνοιξης, το Μάιο συνήθως, ή στις αρχές του φθινοπόρου πάρα πολύ συχνά. Όταν πρόκειται για εποχική τριχόπτωση, έχει μικρή διάρκεια η τριχόπτωση αυτή. Δηλαδή εμφανίζεται για κάποιες εβδομάδες και στη συνέχεια επανέρχεται στο φυσιολογικό ο ασθενής. Αν όμως η τριχόπτωση είναι έντονη, συνεχίζεται για μεγάλη χρονική διάρκεια και αρχίζει και εμφανίζεται πλέον αραίωση στο τριχωτό ή και μείωση του όγκου των μαλλιών, τότε θα πρέπει ο ασθενής να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Σε περιπτώσεις αρχόμενης τριχόπτωσης, τι θεραπευτικές επιλογές υπάρχουν για την αντιμετώπιση της? Στην αρχόμενη τριχόπτωση, δηλαδή μια τριχόπτωση που ξεκινάει τώρα και δεν έχει δημιουργήσει έντονο πρόβλημα και κενό στο τριχωτό, πάμε με συντηρητικές θεραπείες, οι οποίες μπορεί να είναι είτε φαρμακευτική αγωγή, κυρίως μινοξιδίλη και φιναστερίδη στους άνδρες, ή μπορεί να πρόκειται και για την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Τι ακριβώς είναι η θεραπεία PRP? Η θεραπεία PRP είναι η αυτόλογη μεσοθεραπεία, όπως τη λέμε διαφορετικά. Πρόκειται για μια θεραπεία κατά την οποία παίρνουμε μικρή ποσότητα αίματος, το φυγοκεντρούμε, ξεχωρίζουμε δηλαδή το πλάσμα που είναι πλούσιο σε αιμοπετάλια, το ενεργοποιούμε και στη συνέχεια το εισάγουμε στο τριχωτό με λεπτές βελονίτσες. Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP είναι μια θεραπεία η οποία χρησιμοποιείται στην ιατρική πάρα πολλές δεκαετίες και σε πάρα πολλές ιατρικές ειδικότητες. Στη δερματολογία χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπλαση του προσώπου αλλά και στην τριχόπτωση με εξαιρετικά αποτελέσματα. Υπάρχει ανάγκη από θεραπείας μετά την εφαρμογή της μεσοθεραπείας PRP? Είναι μία διαδικασία, η αυτόλογη μεσοθεραπεία, ελάχιστα επεμβατική. Επομένως, δεν υπάρχει πρακτικά χρόνος αποθεραπείας. Αμέσως μετά ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Με τι συχνότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται η θεραπεία? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP έχει διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής ανάλογα και με το είδος της τριχόπτωσης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Συνήθως οι εφαρμογές γίνονται μία φορά το μήνα, για τουλάχιστον 3 με 4 συνεδρίες και μετά ο ασθενής περνά σε μία θεραπεία συντήρησης όπου η κάθε συνεδρία γίνεται ανά 3 έως 4 μήνες. Και σε πόσο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να βλέπει αποτελέσματα? Με την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP ήδη μετά τη δεύτερη έως τρίτη συνεδρία βλέπει κανείς αποτέλεσμα. Αυτό που βλέπει κανείς αρχικά είναι να επιβραδύνεται η τριχόπτωση και να σταματάει, ενώ συνεχίζοντας τις συνεδρίες, μετά την τέταρτη-πέμπτη συνεδρία, μπορεί να δει και τα μαλλιά του πιο πλούσια και πιο πυκνά. Και το αποτέλεσμα που λαμβάνει ο ασθενής είναι μόνιμο? Σίγουρα οι συντηρητικές θεραπείες θέλουν συνέχεια. Δεν είναι μία μεταμόσχευση μαλλιών που την κάνουμε μία φορά και έχουμε ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Επομένως, πάντα στις συντηρητικές θεραπείες θα πρέπει ο ασθενής να επισκέπτεται συχνά το γιατρό του και να κάνει κάποιες συνεδρίες ανά 3 έως 4 μήνες, έτσι ώστε να διατηρήσει σταθερό και το αποτέλεσμά του. Είναι τεκμηριωμένη η αποτελεσματικότητα της θεραπείας? Η θεραπεία PRP έχει τεκμηριωμένα αποτελέσματα, όπως είπαμε και πριν, εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες στην ιατρική, σε διάφορους τομείς. Και όταν εφαρμόζεται το σωστό πρωτόκολλο από ειδικό γιατρό, έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σαν θεραπεία είναι 100% ασφαλής? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP, επειδή ακριβώς προέρχεται από τον ίδιο μας τον οργανισμό, από το πλάσμα του αίματός μας, είναι 100% ασφαλής, δεν έχουμε ποτέ κάποια αλλεργική αντίδραση ή άλλου τύπου αντίδραση, καθώς, όπως είπαμε, προέρχεται από το ίδιο μας το βιολογικό υλικό. Ενέχει πόνο για τον ασθενή? Επειδή οι βελονίτες είναι πάρα πολύ λεπτές, οι ενεσούλες αυτές είναι τόσο ανεπαίσθητες που κανείς δεν καταλαβαίνει έντονο πόνο. Είναι απόλυτα ανεκτή, θα έλεγα, σαν θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος είναι πολύ ευαίσθητος, μπορεί να γίνει και ειδική αναισθησία που μουδιάζει όλο το πάνω μέρος του τριχωτού και δεν καταλαβαίνει κανείς απολύτως τίποτα.
απευθύνεται σε όλους στη θεραπεία PRP ή υπάρχουν και ομάδες ασθενών που αποκλείονται? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP που κάνουμε στην τριχόπτωση απευθύνεται πρακτικά σε όλους. Μια ίσως η μοναδική αντένδειξη που έχει είναι σε νεοπλασματικές παθήσεις, οι οποίες είναι ενεργές και ο ασθενής λαμβάνει χημειοθεραπεία ή εκτινοθεραπεία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί άφοβα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Υπάρχει κάποιος ηλικιακός περιορισμός? Για την αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP δεν υπάρχει κανένας ηλικιακός περιορισμός. Μπορεί να γίνει και από νηπιακή ηλικία πρακτικά, μέχρι και όποια ηλικία θέλει ο ασθενής και τον απασχολούν τα μαλλιά του. Αρκεί να πούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις γυροειδούς αλοπεκίας έχουμε εμφάνιση της νόσου ήδη από τα 2-3 έτη και ξεκινάνε τα παιδάκια αυτά από νωρίς τη θεραπεία τους χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τις επαναστατικές μεθόδους με βλαστοκύτταρα που διαφημίζονται από Ινστιτούτα και Ιατρία. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, οι ασθενείς εμφανίζουν νέους τριχοθύλακες. Ισχύουν όλα αυτά που ακούμε? Η αλήθεια είναι ότι τα βλαστοκύτταρα με τον τρόπο που παρουσιάζονται αποτελούν το κακώς εννοούμενο marketing, όπως το ονομάζουμε εμείς. Φυσικά τα βλαστοκύτταρα αποτελούν αντικείμενο έρευνας στην ιατρική για διάφορες παθήσεις, και νεοπλασματικές και σοβαρές παθήσεις και για λιγότερο σοβαρές παθήσεις. Δεν έχει όμως βρεθεί μέχρι τώρα ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν να αναπτύξουν νέο ιστό ή νέα όργανα στο σώμα μας. Αν βρεθεί κάτι τέτοιο, θα είναι κάτι πολύ επαναστατικό, θα μπορούμε να φτιάξουμε καινούριους πνεύμονες, καινούριο σηκώτη, καινούριο εγκέφαλο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, επομένως δεν ισχύει ούτε στα μαλλιά αυτό, δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο, επομένως πάμε με τις συμβατικές μεθόδους, της μινοξιδίλης, της φιναστερίδης και του PRP. Και για την προστασία των τηλεθεατών μας, θα ήθελα να μου πείτε ποιος ιατρός είναι ειδικός για να διαγνώσει και να θέσει θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Είναι πολύ σωστή η ερώτηση αυτή, γιατί πολλές φορές έρχονται ασθενείς που μας λένε πήγα στο φαρμακοποιό και μου έδωσε αυτό το σκεύασμα για τα μαλλιά ή πήγα στο σούπερ μάρκετ και βρήκα αυτό το σαμπουάν για τα μαλλιά. Ο μόνος αρμόδιος και ειδικός για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης είναι ο τερματολόγος. Διότι υπάρχουν διάφορες μορφές τριχόπτωσης, διαφόρων αιτιολογιών και αντιμετώπιση είναι διαφορετική σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις. Επομένως, πρέπει να γίνει αρχικά η σωστή διάγνωση προκειμένου να πάμε στο σωστό θεραπευτικό πλάνο και να έχουμε αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Κυρία Τσιατούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκυρη ενημέρωση. Εγώ σας ευχαριστώ.